Καλημέρα κύριε Δημαρχέ, τι κάνετε? Καλή σας μέρα, καλημέρα στους ακροατές μας. Εσείς συμμερίζεστε όλη αυτή την ικανοποίηση που απορρέει μέσα από τα δελτία τύπου και τις δηλώσεις του Υπουργού? Γιατί εγώ, ακούγοντας τον Υπουργό, που δεν ξέρω, που δεν είμαι δήμαρχος, που δεν είμαι περιφερειάρχης, είμαι ένας απλός πολίτης και με βάση την κοινή λογική, αυτό το οποίο άκουγα μετά το «είμαστε ικανοποιημένοι» ήταν: έχουμε κρεμότητα εδώ, λίγο παρακάτω θα δούμε πώς θα το κάνουμε, δεν έχουμε χρήματα για αυτό, φέρτε μου προτάσεις, και γενικότερα με την κοινή λογική πάντα, εμένα μου άφησε πολλές απορίες και ανάλογη επιφυλακτικότητα για το αύριο. Ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν συγκεκριμένα ζητούμενα και από την πλευρά του Δήμου Ηρακλείου. Τα ζητούμενα αφορούν στον ΒΟΑΚ και κυρίως την αξιοποίηση του σημερινού αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης, και βεβαίως παρακολουθούμε και τις εξελίξεις στο αεροδρόμιο Καστελίου, αλλά οι συζητήσεις τις οποίες είχα προσωπικά με τον Υπουργό και νωρίς το πρωί χθες στη Λότζια και αργά το απόγευμα στο αεροδρόμιο αφορούσαν το ΒΟΑΚ και το Νίκος Καζαντζάκης, όπως θα αποδοθεί μετά την μεταφορά του αεροδρομίου στο Καστέλι. Δήμαρχε, πριν προχωρήσουμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, πείτε μου, το πρόσημο για εσάς είναι θετικό? Είναι μισογεμάτο το ποτήρι, μισοάδιο το ποτήρι, τι ακριβώς? Αυτό το οποίο πρέπει να σας πω είναι ότι υπάρχει μια πρόοδος στην συζήτηση, η οποία δεν ξεκίνησε βέβαια χθες. Είναι μια συζήτηση την οποία άνοιξα από την πρώτη μέρα, αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα του Δημάρχου, και με την ανάλογη υποστήριξη, εργασία εδώ από τους συνεργάτες, τις υπηρεσίες κλπ. Και αυτό αφορούσε ιδιαίτερα την τεκμηρίωση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του αεροδρομίου, που για μένα αποτελεί την βάση για κάθε συζήτηση. Αυτό έχει γίνει δεκτό από τον Υπουργό. Έγινε δεκτό ήδη στην συνάντηση που είχαμε πριν από 4 εβδομάδες στο Υπουργείο Υποδομών. Και σε αυτό το πνεύμα τοποθέτησε και ο ίδιος τη συζήτηση η οποία έγινε χθες. Σε ό,τι αφορά τον... Μισό λεπτό. Ωστόσο, αφού το ξεκινήσατε από την αξιοποίηση του Καζαντζάκης και του ιδιοκτησιακού καθεστώς, μπορεί να υπάρχει αυτό το καλό κλίμα συνεργασίας, το οποίο καταγράφεται και από εσάς, καταγράφεται και από τον Υπουργό, αλλά μέσα στο καλό κλίμα το οποίο υπάρχει και συζητάτε, ο Υπουργός λέει υπάρχουν απολύψεις, υπάρχουν αποκλίσεις, γιατί άλλα έγγραφα έχουμε από το Δήμο, άλλα έγγραφα έχουμε από το ΤΑΙΠΕΔ. Εγώ δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται, τέλος του χρόνου θα το δούμε για το πώς θα το αξιοποιήσουμε και αν τελικώς ο Δήμος Ηρακλείου αυτό μου αφήνει ως μήνυμα. Εγώ μπορεί να κάνω λάθος, εσείς είστε εδώ και σας ευχαριστώ που είστε εδώ για να με διορθώσετε και για να μπορέσουμε έτσι αυτή την ώρα να μεταφράσουμε αυτές τις δηλώσεις του Υπουργού. Αλλά την ίδια ώρα εμένα μου αφήνει ένα κενό για το αν τελικά έχει δίκιο ο Δήμος Ηρακλείου διεκδικώντας πράγματα από το ιδιοκτησιακό του Νίκου Καζαντζάκης. Εσείς και στη δήλωσή σας αναφερθήκατε και στη γραπτή σας τη δήλωση και για το πώς ήρθε στα χέρια σας, τι έχει γίνει, τι έχει πει, τι έχουν πει τα ανώτατα δικαστήρια της χώρας. Ωστόσο, εδώ τα ΙΠΕΔ και στα ΙΚΟΥΡΑΣ έχουν ένα άλλο κεφάλαιο. Να σας πω. Πρώτα απ' όλα, επειδή με ρωτάτε αν είναι μισογεμάτο ή μισοάδιο το ποτήρι, πρέπει να σας πω ότι εγώ δεν το βλέπω έτσι και δεν ενδιαφέρομαι αν το ποτήρι είναι μισογεμάτο ή μισοάδιο. Υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα τα οποία είναι ζητούμενα, τα οποία πρέπει να γίνουν, τα διεκδικούμε με έναν τεκμηριωμένο τρόπο και χωρίς να κάνουμε υποχωρήσεις. Κατά συνέπεια, το αν το κλίμα είναι καλό ή κακό, πρέπει να σας πω ότι δεν με ενδιαφέρει. Έτσι, το ζήτημα δεν είναι να είμαστε αγαπημένοι, το ζήτημα είναι να γίνουν σωστά αυτά που πρέπει να γίνουν υπέρ του κοινού συμφέροντος. Και για το λόγο αυτό βρισκόμαστε εδώ. Τώρα, δεν υπάρχει θέμα διεκδίκησης από το Δήμο Ηρακλείου. Ο Δήμος Ηρακλείου έχει μία τεκμηρίωση, έχουμε κάνει αρκετή δουλειά για να στοιχειοθετήσουμε το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Έχουμε συγκεκριμένα δεδομένα και αυτά είναι διαθέσιμα. Μας ζητήθηκαν από το ΤΑΙΠΕΔ, τα διαθέτουμε στο ΤΑΙΠΕΔ. Το ΤΑΙΠΕΔ δεν έχει αντικρουόμενα στοιχεία αυτή τη στιγμή, αλλά αυτό απομένει να αποδειχθεί. Εάν υπάρχουν διαφορετικά δεδομένα, αυτά πρέπει να έρθουν στην επιφάνεια.
αυτά τα οποία εμείς έχουμε στοιχειοθετήσει είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα και είναι προϊόν μεγάλης έρευνας. Διότι το καθεστώς του αεροδρομίου έχει μία ιστορική διαδρομή διεκδικήσεων δικαστικών, ξεκινώντας από τη δεκαετία του 1930 με τη διανομή του λεγόμενου αγροκτήματος Νέας Αλικαρνασσού. Ας μην το διατρέξω τώρα. Καταλήγει όμως σε μία πολύ συγκεκριμένη εικόνα την οποία εμείς την παρουσιάζουμε. Mm-hmm. Δεν έχουμε κάτι να κρύψουμε, δεν έχουμε κάτι το οποίο για μας είναι προβληματικό. Από εκεί και πέρα, και αυτό τόνισα στον Υπουργό, θα πρέπει να συμπέσουμε στην εκτίμηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι όταν μιλάμε για ένα έργο το οποίο η Στρατηγική Επιτροπή, η Διυπουργική, τον Μάιο ανέθεσε στο ΤΕΙΠΕΔ με δικαιούχο το Υπουργείο Υποδομών, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να τροποποιηθεί. Δεν μπορεί να είναι το Υπουργείο Υποδομών μόνος δικαιούχος. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο κατέστησα σαφές στον Υπουργό είναι ότι ο Δήμος Ηρακλείου πρέπει να εκτιμήσει το συνολικό συμφέρον του Δήμου, της πόλης, mm-hmm. της κοινωνίας, με βάση και τα ιδιοκτησιακά δεδομένα της ευρύτερης περιοχής. Και αυτό συνεπώς θέτει την βάση από τη δική μας πλευρά για τη συζήτηση. Νομίζω ότι αυτά έχουν γίνει κατανοητά. Από την άποψη αυτή υπάρχει μια πρόοδος, αλλά υπάρχει ακόμα πάρα πολλή δουλειά η οποία πρέπει να γίνει και πράγματι ο χρόνος δεν είναι πολύς. Εάν το 27, αν επιβεβαιωθεί ότι το 2027 το αεροδρόμιο μεταφερθεί, όλη αυτή η προσπάθεια πρέπει να τρέξει πολύ γρήγορα, αλλά όχι βιαστικά, οργανωμένα και σωστά και για το όφελος της κοινωνίας. Τα κρατάω αυτά τα οποία λέτε και σας ακούω πολύ πολύ προσεκτικά, διότι πραγματικά από τον Υπουργό ακούσαμε όλα αυτά τα οποία είπε, ότι ξέρετε εδώ φέρεται να είναι ο Δήμος, φέρεται να είναι το Υπουργείο Άμυνας, φέρεται να είναι ο έτσι, φέρεται να είναι ο αλλιώς, ό,τι έχει να κάνει με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, αλλά νομίζω απαντήσατε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για άλλη μια φορά και από τον αέρα του 984, λέγοντας ότι εμείς ό,τι έχουμε καταθέσει είναι στοιχειοθετημένο, αυτά είναι τα δεδομένα και βέβαια δεν κάνουμε πίσω ούτε μία γραμμή ούτε ένα βήμα από αυτά τα οποία εμείς θέλουμε. Είναι ακριβώς έτσι. Είναι ακριβώς έτσι. Και βεβαίως αυτό γίνεται προφανώς σε κλίμα καλής συνεννόησης. Και το τόνισα και αυτό στον Υπουργό. Εμείς δεν θέλουμε να αντιδικήσουμε, δεν θέλουμε να τσακωθούμε. Δεν έχουμε, αλλά έχουμε πολύ συγκεκριμένες, στοιχειοθετημένες, λογικές διεκδικήσεις. Και θα συνεισφέρουμε θετικά σε αυτή την προσπάθεια. Πρέπει βεβαίως να βρούμε ανταπόκριση. Από αυτή την άποψη το κλίμα, θα έλεγα, είναι θετικό. Μάλιστα. Αλλά αυτό δεν είναι το κύριο. Mm-hmm. Λοιπόν, για εσάς ποιο είναι δηλαδή το κύριο? Το κύριο είναι αφενός να έχουμε κοινή εκτίμηση για το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Στη βάση αυτής της κοινής εκτίμησης θα πρέπει να αποφασιστεί η περιοχή παρέμβασης. Η περιοχή παρέμβασης θα περιοριστεί στο αεροδρόμιο, δηλαδή στο κομμάτι που ορίζεται από την περίφραξη, να το πω έτσι. Ή και στη γύρω έκταση, όπως είπατε πριν από λίγο. Για 6 στρέμματα, ή θα περιλάβει και άλλα τα οποία επίσης αποτελούν ιδιοκτησία κοινή του Δήμου με το δημόσιο, που συνορεύουν με αυτή την έκταση. Και σας θυμίζω ότι αυτό είχε θεωρηθεί δεδομένο από μια προμελέτη την οποία είχε αναθέσει η προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Είχε θεωρήσει ως δεδομένο ότι η περιοχή παρέμβασης είναι σχεδόν τριπλάσια από την περιοχή για την οποία συζητάμε. Εμείς ερχόμαστε και λέμε ότι έχουμε συγκεκριμένα δεδομένα ιδιοκτησιακά και συγκεκριμένα δεδομένα στο πεδίο. Αυτά θα πρέπει να εκτιμηθούν σοβαρά για να ορίσουμε την περιοχή παρέμβασης, διότι ο ορισμός της περιοχής του αεροδρομίου ως της έκτασης για την οποία, της οποίας η αξιοποίηση ανατίθεται ως έργο ορίμανσης στο ΤΑΙΠΕΔ, αυτή η στενότερη, να το πω βεβαίως, πολύ μεγάλη έτσι, έκταση, αντατέθηκε με την παραδοχή ότι αυτό ανήκει 100% στο ελληνικό δημόσιο. Και αυτό είναι στοιχειοθετημένο και γραπτός, θα το να πω. Έτσι. Mm-hmm.
Αυτό δεν ισχύει, είπα στον Υπουργό. Πρέπει να δούμε τα δεδομένα συνολικότερα. Νομίζω ότι είναι το πιο λογικό πράγμα. Μάλιστα. Δεν αποκλείω η παρέμβαση τελικά όντως να περιοριστεί εκεί για λόγους οι οποίοι θα πρέπει να είναι ισχυροί. Και από εκεί και πέρα ο Δήμος έχει να αξιοποιήσει και άλλες εκτάσεις. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση για το Δήμο Ηρακλείου, κυρία Δουβιγεράκη. Μάλιστα. Και ξέρετε κάτι, μεγάλη πρόκληση για το Δήμο Ηρακλείου και μου δίνετε τη δυνατότητα να πάω ένα βήμα ακόμα πιο μπροστά για να φύγω λίγο από το αεροδρόμιο και να φτάσουμε στο βόρειο οδικό άξονα, την παράκαμψη και όλα τα υπόλοιπα τα οποία ζητείτε και εσείς από τη δική σας την πλευρά. Αλλά επίσης ένα ζητούμενο το οποίο σε ένα ποσοστό μεγάλο θεωρητικά μέχρι στιγμής λέει ότι θα γίνει η αξιοποίηση του χώρου με τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, με τη συμμετοχή των τοπικών φορέων, με τη συμμετοχή της τοπικής αρχής, αλλά χωρίς να λείπουν εκείνα τα σενάρια που εντέχνως διαραίονται, ότι ξέρετε δεν είναι τόσο απλό το πράγμα και ότι εδώ θα δούμε άλλου είδους συμφέροντα, ιδιωτικο-οικονομικά συμφέροντα να εμπλέκονται σε αυτό. Υπάρχει κάποια παραπάνω πληροφορία από εσάς για το θέμα αυτό? Ισχύουν όλα αυτά τα οποία διαραίονται ως σενάρια? Δεν έχω καμία ειδικότερη πληροφόρηση, αλλά είναι σαφές εξ αρχής ότι η ανάθεση στο ΤΑΙΠΕΔ περιέχει και την αναζήτηση επενδυτή, κυρία Δουδηράκη. Βεβαίως. Το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να προσελκυστούν ιδιωτικά κεφάλαια τουλάχιστον σε μια σύμπραξη για την αξιοποίηση του χώρου. Και θα σας έλεγα ότι αυτό καταρχήν δεν απορρίπτεται. Δεν είναι κάτι το οποίο απορρίπτεται. Θα χρειαστούν ιδιωτικά κεφάλαια να έρθουν μέσα σε ένα συγκροτημένο. Αλλά με το λόγο και το ρόλο που πρέπει να έχει η τοπική αυτοδιοίκηση. Βάζοντας όμως πριν από αυτό και αυτό που έχω αναφέρω κάθε τόσο ως το εμπράγματο δικαίωμα. Δηλαδή, ξέρετε, είναι ωραία τα σχήματα λόγου ότι εμείς δεν κάνουμε τίποτα χωρίς την τοπική κοινωνία και η τοπική κοινωνία να εκφραστεί. Mm-hmm. Κάθε φορά απαντώ, ακούστε, δεν είναι το ζήτημα απλώς να εκφραστεί η τοπική κοινωνία. Εδώ ο Δήμος Ηρακλείου, δηλαδή η τοπική κοινωνία, έχει ιδιοκτησία. Αυτό τους λέω. Και βεβαίως υπάρχει και το άλλο σκέλος ότι δεν μπορείτε να κάνετε κάτι χωρίς να λάβετε υπόψη στην τοπική κοινωνία και την οργανωμένη της έκφραση, η οποία μάλιστα θα αποτυπωθεί και σε ένα τοπικό πολεοδομικό σχέδιο. Και αυτό είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος, την οποία τη θέτουμε εξ αρχής. Δηλαδή ότι εδώ δεν θα φτιάξουμε μια πόλη δίπλα στην πόλη. Έχουμε μια πόλη η οποία έχει ενιαίες λειτουργίες και θα πρέπει να λειτουργήσει ως ένα σύνολο. Όλα αυτά είναι ζητήματα στα οποία δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση. Μάλιστα. Βόρειος οδικός άξονας. Ναι. Κοιτάξτε, για τον βόρειο οδικό άξονα έχουμε τεκμηριώσει συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπιστούν σε ό,τι αφορά την λεγόμενη παράκαμψη Ηρακλείου. Και το λέω λεγόμενη παράκαμψη, δηλαδή βάζω την λέξη παράκαμψη σε εισαγωγικά, διότι μόνο παράκαμψη δεν είναι. Είναι ένας δρόμος ο οποίος διχοτομεί την πόλη του Ηρακλείου. Σωστά. Και ο οποίος πρόκειται να μετατραπεί σε κλειστό αυτοκινητόδρομο. Είναι προφανές ότι αυτό δημιουργεί ζητήματα τα οποία έρχονται να οξύνουν ή να προσθεθούν σε ζητήματα τα οποία ούτως ή άλλως έχει ο ΒΟΑΚ αυτή τη στιγμή. Ούτως ή άλλως ο ΒΟΑΚ είναι προβληματικός. Τι κάνουμε λοιπόν στο κομμάτι που αφορά το Ηράκλειο? Τον αφήνουμε ως έχει και τον κάνουμε κλειστό αυτοκινητόδρομο. Λοιπόν, αυτό δεν πρόκειται να γίνει δεκτό. Δεν πρόκειται να γίνει δεκτό. Και αυτό το οποίο εξ αρχής δεν πρόκειται να γίνει δεκτό είναι να ρίξουμε τον μουτζούρι, όπως λέμε, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Α, δεν θέλετε να γίνει το έργο. Βάζετε προσκόμματα κλπ. Έχουμε βεβαίως και θέλουμε να γίνει το έργο. Το έργο αυτό είναι μια απέτηση δεκαετιών, μιλώντας για το σύνολό του δηλαδή, από την Κίσαμο μέχρι τη Σιτία, αν θέλετε, να το πάρουμε έτσι. Αλλά αυτό είναι και το σωστό.
είναι σωστό, αλλά αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει και το έργο να γίνει σωστά. Και το έργο δεν μπορεί να επιβαρύνει ή να δημιουργήσει και έμφραγμα στην πόλη του Ηρακλείου. Και αυτά στοιχειοθετούνται μέσα από συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία έχουμε θέσει, πώς το έργο αυτό θα είναι λειτουργικό και πώς δεν θα δημιουργεί όχι μόνο ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την κυκλοφορία και την μεγάλη επιβάρυνση της πόλης, αλλά και με την πολιτική προστασία, που είναι ένα κεφάλαιο στο οποίο δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να κλείσει τα μάτια. Το λέτε πολύ σωστά. Πολύ σταδίο, κλειστός αυτοκινητόδρομος, οικονομικά από την άλλη επιβάρυνση, κυκλοφοριακή επιβάρυνση και πολιτική προστασία. Είναι μαζεμένα πράγματα. Και το λέω, ξέρετε, λέω για την πολιτική προστασία, για να το κάνουμε και πιο συγκεκριμένο. Αυτό αφορά την απορροή των υδάτων. Το έργο αυτό και σήμερα από την πλευρά της λεγόμενης υδραυλικής μελέτης είναι πάρα πολύ προβληματικό. Έχει μια σειρά, και το γνωρίζουμε όλοι εδώ στην Ηράκλειο ζούμε, γνωρίζουμε τις κάτω διαβάσεις, σε τι κατάσταση είναι. Στην πραγματικότητα είναι οχετοί που έχουν μετατραπεί σε διαβάσεις. Είναι δυνατόν αυτά τα οποία δεν θα έπρεπε σήμερα να ανεχόμαστε. Σήμερα δεν θα έπρεπε να τα ανεχόμαστε, να υπάρχουν σε μια οργανωμένη πόλη, να τα δεχθούμε σε έναν κλειστό αυτοκινητόδρομο, ο οποίος απλώς θα πάρει ως δεδομένη την υπάρχουσα κατάσταση. Θα κάνουμε δηλαδή βελτιώσεις δυτικά, θα κάνουμε βελτιώσεις ανατολικά, αλλά επειδή εδώ έχουμε την διπλή λωρίδα, θα αρκεστούμε σε αυτό και θα πάμε παρακάτω. Δεν γίνεται έτσι. Σωστά το λέτε, αλλά από την άλλη χρειάζονται κονδύλια. Και για αυτά τα κονδύλια, επειδή πάρα πολλές φορές έγινε η κουβέντα στους δημοσιονομικούς όρους, υπάρχουν προτάσεις, αλλά μαζί με τις προτάσεις φέρτε και χρηματοδοτήσεις, πείτε μας τι μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Εκεί φαίνεται, κύριε Καλοκαιρινέ, να κολλάει λίγο περισσότερο το πράγμα. Ναι, αλλά ακούστε, εδώ αντιστρέφονται και οι όροι. Δηλαδή η πολιτεία έχει την υποχρέωση να βρει τις χρηματοδοτήσεις των έργων. Δεν φαντάζομαι ότι θα ζητήσει από την τοπική αυτοδιοίκηση να χρηματοδοτήσει τον ΒΟΑΚ. Έτσι, τουλάχιστον δεν μας έχουν πει αυτό το πράγμα. Έτσι, ίσως είναι και το μόνο που δεν έχουμε. Όχι, μα ακριβώς. Γιατί ας μην ξεχνάμε για την, για την σύραγγα στο Καστέλι, τι ακούσαμε, που είναι ένα παράδειγμα, αλλά δείχνει πώς κινούνται, ότι αν μας χρειάζονται εδώ 100 εκατομμύρια, να ξέρετε ότι αυτά τα χρήματα δεν υπάρχουν. Από κάπου αλλού πρέπει αυτά τα χρήματα να κοπούν. Μήπως αυτά τα χρήματα μπορεί να κοπούν και από έργα τα οποία ήδη εκτελούνται στην Κρήτη ή θα εκτελεστούν στην Κρήτη, ακόμα και αυτό. Όταν ακούς κάτι τέτοιο, μόνο σίγουρος δεν είσαι και μόνο που δεν ελπίζεις. Έχετε δίκιο, διότι το ακούσαμε αυτό και είναι μια λογική την οποία δεν την κατανοώ. Είναι δηλαδή ότι έχουμε έναν κλειστό κουμπαρά για την Κρήτη, είναι τόσο, θέλετε να πάρω από 12 εκατομμύρια και να τα πάω εκεί. Αυτό ομολογώ ότι είναι μια προσέγγιση την οποία δεν την κατανοώ. Οι πόροι βρίσκονται, οι πόροι προστίθενται, μπορεί και να αφαιρούνται, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί κανείς να δεχτεί την λογική ότι εδώ υπάρχει ένας κλειστός κουμπαράς για την Κρήτη, είναι 3 δις. Το λέω ενδεικτικά, και από εκεί και πέρα θέλετε να πάρω από εδώ 100 εκατομμύρια να τα πάω εκεί. Κανείς δεν λειτουργεί με τους όρους αυτούς και δεν νομίζω ότι είναι σωστό να τίθεται και στη δημόσια συζήτηση έτσι. Και εν πάση περιπτώσει είναι υποχρέωση της πολιτείας να κάνει σωστές μελέτες και στη βάση αυτή να κάνει τις αναθέσεις των έργων. Να πω και το τελευταίο, ότι αυτά τα οποία ζητούμε και θεωρούμε ότι είναι απολύτως απαιτούμενα είναι λογικά και από την άποψη του κόστους. Δεν ζητάμε, κυρία Δουλγεράκη, εμείς την υπογειοποίηση των 7 χιλιόμετρων του ΒΟΑΚ, διότι αυτό θα ήταν ένα έργο που μπορεί να προσύγγιζε και το μισό δις και θα διέκοπτε και την κυκλοφορία για ένα πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Δεν είμαστε μαξιμαλιστές. Ζητάμε αυτό το οποίο είναι λογικό, έτσι ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο ή και να μηδενιστεί ιδανικά η βλάβη για την πόλη. Και βεβαίως στην βάση αυτή να υπάρξει και μια ωφέλεια για την πόλη. Αλλά αυτά τα οποία ζητούμε δεν είναι υπερβολικά από την άποψη του κόστους και είναι απολύτως δικαιολογημένα από την άποψη της λειτουργικότητας και της ασφάλειας.
Μάλιστα. Για αυτά πάνω σε όλα αυτά τα οποία συζητάμε αυτή την ώρα, υπάρχει καλή διάθεση να συζητηθούν με το Υπουργείο? Συζητώνται σε καλό κλίμα με το Υπουργείο? Αυτά έχουν τεθεί ως ζητήματα. Εμείς προχωρούμε και στην περαιτέρω τεχνική στοιχειοθέτησή τους, διότι θεωρούμε ότι από την δική μας μεριά, μια δουλειά την οποία κανονικά υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να την έχει συμπεριλάβει στην προμελέτη η αναθέτουσα αρχή, δηλαδή η κυβέρνηση, εμείς καθόμαστε και κάνουμε αυτή τη δουλειά, διότι ακριβώς διαπιστώνουμε τις ελλείψεις. Σας θυμίζω ότι υπάρχει και μια προσφυγή, μια αίτηση ακύρωσης, η οποία εκκρεμεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή, κυρία Δουλειράκη, μου βρίσκεται στο γραφείο μου να δουλεύω σε έγγραφα από τα οποία είναι σχετικά με αυτήν την προετοιμασία. Συνεπώς, εμείς θα στοιχειοθετήσουμε αυτό το οποίο χρειάζεται, και έτσι ώστε να μην υπάρχουν επιχειρήματα από την άλλη μεριά ότι αοριστολογείτε, μας λέτε γενικότητες, φτιάξτε μας τον δρόμο, δώστε μας αυτό το οποίο μας αναλογεί κλπ. Πάμε πολύ παραπέρα από αυτό, αλλά έτσι δημιουργούμε και μια ισχυρή βάση για να επιτύχουμε αυτό το οποίο θέλουμε. Αυτό θα επιτευχθεί με ποιον τρόπο? Πιστεύω ότι χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να το επιτύχουμε. Μάλιστα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Νομίζω ότι το στίγμα το δώσατε. Το πλαίσιο των προτάσεων της θέσης της γραμμής του Δήμου τη δώσατε. Μετά και από αυτή την επίσκεψη του Υπουργού, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτές τις κουβέντες, για τις πληροφορίες. Καλή συνέχεια, κύριε Καλοκαιρινά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σε όλους.